Για όσους δεν γνωρίζουν, σε λίγο θα μάθουν που είμαστε. Παιδιά, όχι, δεν είμαι στη Νέα Υόρκη, σίγουρα, να το ξέρετε. Είμαι στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, παιδιά, στο λιμάνι του Πειραιά, κάτω εκείνη τα φουγάρα από τα βαπόρια, βλέπετε και το Πασά λιμάνι και σε λίγο θα δείτε και το γήπεδο του Ολυμπιακού. Να το, πάμε λίγο κοντά. Το γήπεδο του Ολυμπιακού είναι αυτό εδώ, παιδιά. Αυτό εδώ. Και δίπλα είναι το κλειστό. Που πάμε κάτω για Καλαμάκι, Γλυφάδα και τέτοια ωραίες περιοχές. Είναι τα νότια προάστια των Αθηνών, κάτω εκεί. Εντάξει, λοιπόν, έχω ανέβει πάνω σε ένα κλιμακοστάσιο. Είμαι στον αέρα τώρα, κάνω τον ορειβάτη. Εδώ άμα πέσω από εδώ, τέρμα, τελείωσε. Δεν θα πω ούτε αχ, ούτε ανάσα. Λοιπόν, όχι, δεν τον χάσετε ακόμα τον μπανάνι. Κάτσε λίγο, να πάω λίγο εκεί κοντά, να σας δείξω, να πλησιάσω το καράβι. Ναι, θα είναι ωραίο πλάνο, να το. Είναι αυτά που πάνε στην Κρήτη. Και σε όλα τα νησιά, βλέπετε. Πετάνε και οι γλάρε εκεί. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει, φεύγει και το καράβι. Εγώ όμως, επειδή δεν πρόκειται να πάω τώρα σε κανένα νησάκι και θέλω να κάνω ένα βιντεάκι εδώ του φίλου μου, του Μαυρέλου, του Βασίλη, Νάτονα. Κοιτάξτε που έχει ανέβει ο μπανάνης, που έχει φτάσει η σκούφια του. Ο μήνας λοιπόν έχει 5. Του Γενάρη το 2024. Γεια σου ρε Μπιλή! Είσαι έτοιμος! Πάμε, άντε να σε δούμε. Λοιπόν, τραβιέμαι πίσω. Εδώ και έχω μπλεχτεί σε κάτι ηλιακούς. Κάτσε να το κάνω και αυτό live. Μ' αρέσουν αυτά τα δύσκολα. Η πίσω μεριά. Και έχει ένα καλώδιο. Έχω ανέβει πάνω σε ένα κλιμακοστάσιο. Σε μια πολυκατοικία. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, ξέμπλεξα λίγο. Τώρα έχω πάει από τη δεξιά μπάντα. Ο, να και το φιλαράκι μου. Γεια σου, ρε. Αυτός είναι ο βοηθός μου. Βοηθέ. Λοιπόν. Αυτές είναι οι συνθήκες, παιδιά. Έχει πάρει το μήνυμα ο Βασίλης, ο Μαυρέλος. Και θα κάνει το χαβά του. Νοτιά έχουμε και θα πάνε τα πουλιά αριστερά. Ναι, ναι, θα έχουμε πολύ ωραίο, πολύ ωραίο χαβά θα δούμε τώρα, παιδιά. Σας το λέω προκαταβολικά. Και προκαταβολικά σας λέω ότι θα δούμε και λίγο μπαριανοέματα εδώ. Ναι, εδώ στον Πειραιά. Στον Πειραιά στο λιμάνι. Που λέει και το τραγούδι, κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι. Πλακώθηκα με ένα αλάνι. Δεν λέει έτσι, εγώ το βγάλα αυτό, ρε. Και εδώ είναι αστική ζώνη, ε. Ναι, αστική ζώνη. Είναι σημάδια και ιστορία. Ακριβώς. Λοιπόν, ωστόσο εμείς είμαστε λίγο στην αναμονή. Κάτι πρέπει να λέμε και να μην έχουμε τον κόσμο να πλήττει. Και λέμε διάφορα. Δικά μας εδώ. Πειραιώτικα. Ωραία πλάνα, κοιτάξτε, ασυνήθιστα, έτσι. Και από εδώ δεξιά τώρα, μέσα από τη λάκα που είδατε, θα ξεχυθούν τα περιστέρια του Βασίλη. Έχουν έρθω ακριβώς να του κάνω βίντεο πριν 22 χρόνια. Το τελευταίο βιντεάκι ήμουν από πιτσιρικάς που κάνει. Και μετά από τότε θα δούμε τώρα τι γίνεται. Τότε είχε κάτι πουλιά μακρινά, φεύγανε και αλλάζανε πλανήτη. Τώρα θα δούμε. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια. Ο Βασίλης ο Μαυρέλος είναι από τους καλούς περιστεράδες. Αθηνών και Πειραιώς τα έλεγα, ναι. Αναφισβήτητα αυτά. Πάντα από εκείνα και τα χρόνια ήταν από τους καλύτερους, ναι. Θυμάμαι εκεί στο Θανασάρα επάνω καθόμασταν και βλέπαμε τα περιστέρια του περνάγανε και πιάνε τα βουνά. Όλα τα όρια εκεί, τα όρια Γάλλιο, τον Κασκαντάνι, εκεί στρίβανε τα περιστέρια του. Για να δούμε τώρα. Έλα, ξεκίνα! Ναι, πάμε! Πήρε το μήνυμά μου, ξεκινάει τώρα προφανώς, δεν τον βλέπω. Μιλάμε μόνο έτσι με τον ήχο. Ούτε εγώ τον βλέπω, ούτε αυτός με βλέπει. Και τα πουλιά σηκώνονται, ναι. Ωραία. Ξεχύνονται τώρα μέσα από την τρύπα, ναι. Μπράβο ρε Μπίλι, μπράβο. Παιδιά είναι φοβερά. Πραγματικά χωρίς λόγια. Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες βγάζουνε. Και τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και ασπλουδερά μέσα στην καλανάδα.
Μπράβο ρε Μπίλα ρε, μπράβο. Έτσι να βλέπει ο κόσμος να γουστάρει. Να γουστάρει τέτοια πράγματα, κοιτάξτε. Και τα καραμπέρια του, πω πω, και τα ντενακλιά, έχει κάτι ντενακλιά. Τελείως κρεμαστά. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ, φεύγω από εδώ, πάω αριστερά. Κουνάω λίγο, συγγνώμη παιδιά, γιατί εδώ είναι επικίνδυνο να μην πέσω κιόλας, έτσι. Μην το χάσουμε τον μπανάνι, τον περιμένει και η Λάρης αύριο. Όπω και πλάτες τα άσπρα, κοιτάξτε τι ωραίο φεύγα, ε. Και στο έλα, ε, βαράτε βιολιτζίδες. Μπράβο ρε Μαυρέλο, μπράβο, ναι. Σύλλογος Καμηνίων. Μέσα σακί έχουν πάει. Τέρμα ζουμ, με τη μία τέρμα ζουμ. Ναι, είναι παιχνιδιαστά, πολύ παιχνιδιαστά. Να πήγα δίπλα στο σουλούπι αυτό, τελείως δίπλα πήγα. Φανταστικό. Κάτσε να κατέβω γρήγορα κάτω και πάω τώρα να πιάσω και το καραμπέρι. Τώρα καραμπέρια είναι τσινιά, δεν τα ξεχωρίζω, αυτά είναι στην Γαλανάδα. Καραμπέρι είναι. Πλάτη ο καραμπέρι. Όχα, ο πάνω μου τώρα χτυπάει το κεφάλι μου στον ηλιακό. Και έχει μια ωραία διαδούλα με σαξάνια. Τι ωραία είναι αυτά, ρε. Μαυρέλος, παιδιά, ναι. Εδώ στον Πειραιά. Απολαύστε στο λιμάνι τι γίνεται. Πήγα δίπλα στο σαξάνι τώρα. Τελείως ακίνητο. Θα κατέβω γρήγορα κάτω όμως, γιατί χτυπάει το κεφάλι μου στον ηλιακό. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μην πέσω κιόλας. Είναι κρίμα να τον χάσουμε τον μπανάνι σήμερα. Τουλάχιστον θα έχει βγει το βίντεο αυτό εδώ. Το καταπληκτικό, ναι παιδιά, χωρίς λόγια, κοιτάξτε. Απολαύστε. Πάλι μαζεύομαι, κατεβαίνω κάτω και πάω τώρα στο βάθος. Τώρα θα τα βλέπουμε μύγες. Πραγματικά μύγες. Για να δω τι να πιάσει τώρα. Ούτε και η κάμερά μου δεν τα πιάνει. Ζουμάρω, ζουμάρω, να. Κάτι βλέπω εδώ, ένα πράγμα να κουνιέται. Περιστέρι είναι, ναι. Βέβαια είχα μπει στο ψηφιακό, στο ηλεκτρονικό είχα μπει κιόλας. Ένας καραμπέρις φεύγα, πάει για τα βουνά αυτός μέσα. Με αυτόν τον παλμό εδώ που βλέπετε. Πλάτη και πάμε, έχουμε και τέτοια, ναι. Τρομερός, τρομερός, τρομερός. Θα αφήσω το zoom να δείτε. Πίσω τις πολυκατοικίες. Λοιπόν, τώρα εδώ από πάνω θα θαυμάστε λίγο τώρα άσπρα. Εδώ θα δούμε τώρα τα άλλα τα σταχτιά πάνε, παιδιά. Και αυτά βγαλμένα είναι τα άσπρα τώρα. Μία ώρα ζουμάρω να τα φτάσω. Αλλά εκεί επάνω βγάζουν αυτό το χορό εδώ. Μπράβο ρε Μαυρέλο. Έτσι να δουν τι πετάμε και εμείς εδώ στην Αθήνα ρε παιδιά. Πολύ καλοί περιστεράδες, ναι, πάρα πολύ καλοί. Μέσα στον πετόν. Κατέβηκα να πάρω μια ανάσα, κούπηκε η μηλιά και τώρα ξανανεβαίνω. Και άμα τα βρω εδώ σφύρα μου κλέφτηκα. Περνάω δίπλα τους καμιά φορά. Ναι, εξαφανιστήκανε, εξαλωθήκανε τα πουλιά, ναι. Πω, αυτό το άσπρο ούτε ξέρει που είναι. Ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει, ναι, να τα. Παπαγάλι, για να δω. Ουα! Για να δούμε τώρα και τα πεσιά τους. Κοίτα, βλέπεις και μετά κατεβαίνει κάτω το Περιστέρι. Α, μάνα, μάνα. Πολύ καλός και στο πεσό, πολύ καλός. Ωα, αυτό πέρασε δίπλα μου. Ακούστηκε η βαζούρα σαν ξηράφι, πάνω από το κεφάλι μου πέρασε, ναι. Να την και η παπαγάλη του. Αυτοί είναι οι καρακανάτιδες. Να δούμε λοιπόν.
κοιτάει ο Παναγιώτης, δεν ξέρει πώς έχει. Όπολο, κοιτάξτε, ράμα, ράμα, ράμα έρχονται, ναι, μπαμ, μπαμ. Αυτός μου ήρθε ωραία. Αυτός μου ήρθε ωραία από αριστερά. Και τα τελευταία τώρα τα πιάνουμε στα φρένα. Wow. Ας έχω τον ηλιακό. Αυτός εδώ έκλεισε την παράσταση. Ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών και ήρθε. Μπαμ, 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 σε χρόνο τέτε. Πρέπει να κατέβουμε τώρα από εδώ πάνω, να πάμε να τα δούμε και στο μέρος τους, ναι, ναι, ναι. Τώρα τραβάω το αντίστροφο, εκεί πάνω είμαι, κοιτάξτε που είχα ανέβει. Και αυτή είναι η ηλιακή που με καλύβανε. Εντάξει, τώρα έχω έρθει στο φίλο μας εδώ, τον Βασίλη, τον Μπίλη, να, από μια σιδερένια σκαλίτσα, την έχω ανέβει δηλαδή όλη. Και εδώ βλέπουμε και το ταρατσάκι τώρα από κοντά. Να δείτε από πού τα πέταγε εδώ ο φίλος. Γεια σου ρε Μπίλη. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Πόσα χρόνια ρε. Καλή χρονιά να έχουμε. Πόσα χρόνια έχω να έρθω εδώ. Το είπα πριν, 22 χρόνια. 22 χρόνια. 22 χρόνια εδώ ήταν, είχε στην ταράτσα, θυμάμαι, μαύρη με κίτρινες γραμμές τότε. Με κίτρινη. Πάλι ΑΕΚ ήταν, αλλά το κανονικό, το original. Το κανονικό, έτσι, το original. Τώρα, να σου πω, αστεία Ολυμπιακάκια, σε ρε, γιατί δεν είναι Ολυμπιακή. Λες να είμαι κρυφό Ολυμπιακό. Αλλά είναι ΑΕΚΑΡΑ. Άστονα, δεν θα το κάνουμε τίποτα. Είναι παιδιά, είναι Κανονίδη, εσύ στην Πτολεμαϊδά, ρε, να βλέπεις, ρε. Και ο Μπάμπης ο Τσούμος. Λοιπόν, είναι δικός μας, φυτεμένος μέσα στους γαύρους. Δεν αλλάζει με τίποτα. Κανονίδη, ΑΕΚΑΡΑ και τα μυαλά στα κάγκελα. Να το να. Το πήρε. Α, το ξέρεις το Κανονίδη, το φίλο μας. Πάμε την ομάδα μας. Ωραίος, λοιπόν. Μέχρι τέλος. Πάμε λοιπόν. Να δούμε και λίγο τα πουλάκια. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε ένα πλάνο έτσι εδώ γύρω-γύρω. Πόσο λάκα είναι, γιατί δεν ήθελα να το τραβήξω από εδώ. Πολυκατοικίες έχουμε, ουρανοξύσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε έχει εδώ. Κάνω έτσι ένα κύκλο. Μπορεί να είναι εδώ τριόροφο, αλλά είναι λάκα, ναι. Σε σχέση τώρα με τις πολυκατοικίες γύρω-γύρω, εδώ είναι έτσι, έχει λίγο άνοιγμα, δεν είχαμε μέρος να τραβήξουμε. Και ανέβηκα εκεί πάνω στο. Διοροφάκι. Ναι, διοροφάκι, διοροφάκι, όπως το είπε, ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα πουλιά. Αυτό το χαβά που είδατε πριν, να δείτε ποια πουλιά το κάνανε. Αυτά εδώ είναι τα περιστέρια μας, ναι. Άπαντες παρόντες. Να και τα σπρουδερά εκείνα που βγάζανε τα. Που κάνανε τα σόου επάνω. Α, έχουμε γκριζάκια, ε. Γκριζάκια βλέπω είναι τα περιστέρια σου. Μπράβο. Άσπρες κυλίτσες. Και βλέπω σκούρους λαιμούς. Ωραία, ωραία. Βούτες, βούτες, κανονικές. Να μου πεις και οι άλλες τι είναι. Όλες κανονικές είναι. Αλλά εντάξει. Αθηναίκες τα λέγανε. Ωραίος, ωραίος. Αυτό το νταμάρι, τα καραμπέρια ειδικά, το θυμάμαι εγώ πολλά πολλά χρόνια πίσω. Το είπα και πάνω πριν. Εκεί ψηλά που ήμουν που σας έκανα αναμετάδοση. Τα βλέπαμε από το Θανασάρα και περνάγανε μπροστά μας και στρίβανε εκεί στο Κασκαντάνι. Όλα τα βουνά περνάγανε. Τώρα εντάξει, φέτος τα είδα πιο μαζεμένα. Από ό,τι μου έχει πει και ο ίδιος κατηδίαν, θα τα πει και μετά. Έχουμε και βάλει και μπαριάνικο αίμα μέσα. Έχουμε βουτήξει και εκεί πέρα. Έχουμε πάρει πράγματα και από τον Πέτρο. Ωραίος, ωραίος. Εδώ είναι παιδιά, αυτή είναι η χώρη μας περιορισμένη από αυτό το μικρό το κουμασάκι, είδατε εκείνη τη μαγική πεταξιά. Όπως λέει και η παροιμία, στο μικρό το μπουκαλάκι έχει λέει το καλό, το ακριβό το άρωμα. Πολύ καλός. Θα μας τα πει και ο ίδιος τώρα, ρε. Και σκαρούλα κάτω, ναι. Μικρό αλλά κουκλίστικο. Πάμε. Από τον Παναγιώτη έχω τα κοριτσάκια. Τώρα, λόγω της ημέρας, έβαλα 10 αρσενικά να τα πετάξω με τα κορίτσια. Α, έχεις βάλει και αγόρια μέσα, ναι. Ναι, έβαλα 10. Τα αγοράκια είναι από εδώ. Ναι. Για να δούμε και από εκεί. Μπράβο, καλό είναι να μας κάνει και μια περιήγηση. Τώρα εδώ μιλάμε. Αυτά τι είναι τώρα? Τα ίδια περιστέρια είναι. Ναι. Αλλά και είναι όλα στα φτερά τους. Αχα. Ο λόγος που δεν τα πετάω όλα μαζί, 70-80 περιστέρια. Αυτή είναι, είναι μικρή ταράτσα. Η υποδομή θα έλεγα, ε. Η υποδομή σου είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Όχι, υποδομή. Δεν είναι υποδομή. Θα σε πάω και στην υποδομή. Α, έχουμε αλλού, ναι, εντάξει. Σε πάω και στην υποδομή. Αυτά είναι τα αρσενικά, επειδή τα έχω χώρια. Αχα, ναι, χώρια αρσενικά θηλυκά, ναι. Αυτά είναι τα αρσενικά. Τώρα επέλεξα να πετάξω
20 θηλυκές, 23 θηλυκές και 10 αρσενικά. Και 10 αρσενικά, ναι, μπράβο, μπράβο. Αύριο το απόγευμα μπορεί να πετάξω τα αρσενικά. Μπράβο, τα αρσενικά, μπράβο. Όλα τα περιστέρια πάντως είναι πεταμένα το ίδιο. Μπράβο, μπράβο. Ωραίος, ωραίος. Άρα και αυτά είναι του Χαβά περιστέρια. Και αυτά είναι του Χαβά περιστέρια. Μπράβο, ωραίος. Ωραία. Οι υποδομές τώρα. Πάμε και στην υποδομή. Λέμε, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Που λέμε είναι δίπλα, Παναγιώτη, όταν ανοίξουμε. Άρα είμαστε εδώ σε αυτό το κουμάσι. Εδώ. Ναι, κλείστε αυτά. Και όλα αυτά, παιδιά, κοιτάξτε σε ένα πόσο περιορισμένο χώρο. Δηλαδή, ο πύχης της δυσκολίας είναι τεράστιος, θα λέγα, έτσι. Εδώ δεν έχουμε τις πολυτέλειες και τις ανέσεις. Δεν πειράζει όμως, είπαμε. Παναγιώτη μου, εδώ είναι η παιδική χαρά. Είναι τα πουλιά του 23. Από το Μάρτι και μετά. Αμάν, πιπινάκια, ναι, τα βλέπω, τα βλέπω. Και σαξανάκια, ωραία, ε! Σαξανάκια, πολύ ωραία. Αυτά από πού βαστάνε τα σαξάνια? Αυτά τα σαξάνια έχουνε από το φίλο μου τον Μπαξεβανάκη που μου είχε δώσει ένα αρσενικό. Αχα. Ο Κώστας ο Μπαξεβανάκης, το φιλαράκι μου. Ο Μπαξεβανάκης είναι ο Λεμόνιας που λέγαμε. Ο Λεμόνιας που λέγαμε, μπράβο, μου είχε δώσει ένα αρσενικό, ένα περιστέρι. Αυτός είχε δυνατά πεσά από ό,τι θυμάμαι. Πολύ δυνατά πεσά και πολύ θεαματικά περιστέρια. Άκρως θεαματικά περιστέρια. Είχα πάει παλιά μια φορά και μου είχε κάνει μια επίδειξη και την είχα ευχαριστηθεί πολύ. Χωρίς βίντεο, έτσι. Κουστάριζα να τα δω. Αυτά σε γύρισμα με δικά μου περιστέρια καταλήξαν να βγάζουν σουλούπια και άσπρα. Μπράβο. Οπότε τώρα κάνουμε και τη συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Μας τα λες ωραία. Τα περιστέρια μου, άμα έχεις όρεξη να ακούσεις τη διαδρομή τους, Παναγιώτη. Ναι. Έχουν μια διαδρομή από το 1985. Ναι. Το 1985 πήγα στο φίλο μου τον Μιχάλη σε μια ταρατσούλα. Ο οποίος Μιχάλης ήταν πιτσιρίκος τότε, ήταν 16 χρονών. Περιοχή. Περιοχή εδώ, στην Αιτωλικού, εδώ λίγο 200 μέτρα από μένα. Δηλαδή Πειραιά. Πειραιά, ναι. Ωραία, ναι. Μου πέταξε τα περιστέρια το παιδάκι, είχε έτσι μεγάλο πάθος και εκείνος και έχει ακόμα. Μου πέταξε 50 περιστέρια Μάιο μήνα. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα περιστέρια ήταν ένα περιστέρι πολύ ξεχωριστό που εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο περιστέρι. Το περιστέρι μας γύρισε την πλάτη του και εξαφανίστηκε. Αυτό το περιστέρι μου το έδωσε ο φίλος μου Μιχάλης. Και ξεκίνησα να βγάζω αυτά τα περιστέρια το 1985. Ναι. Από θηλυκά γιαβριά δικά μου, τα οποία κρατούσαν από Λάρισα. Κρατούσαν από Λάρισα. Μήπως κάνουμε ζημιά, θέλω να τραβηχθώ λίγο να μαζευτώ. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ένα περιστέρι έπεσε από κάτω, δεν πειράζει, να μαζευτεί. Ναι, ναι. Το 1996 μου έδωσε ο φίλος μου ο Θανάσης, που είχε πάει τώρα σπίτι του, ναι, ναι. Ένα περιστέρι του Λαΐνα. Αχα, Ελασσόνα, ναι. Το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό περιστέρι. Την τρίτη χρονιά, επειδή το περιστέρι άξιζε πραγματικά, έχτισα τα περιστέρια μου πάνω σε αυτό το περιστέρι. Εξαιρετικά περιστέρια και είχαν και μεγάλη διάρκεια. Το 18, τα περιστέρια μου ψοφίσανε. Που μείνανε 15 περιστέρια όλα. Με αυτά τα περιστέρια και με τη βοήθεια του φίλου μου του Νίκου, πρόκειται για ένα τεράστιο άνθρωπο και ένα πολύ καλό φίλο, το φίλο μου τον Νίκο από τη Σαλαμίνα, ο οποίος έχει τα περιστέρια του συγχωρεμένου του Πέτρου του Μπαριάννη, με τη βοήθεια του φίλου μου και με δύο περιστέρια που μου έδωσε, πάλεψα και σε δύο χρονιές, τρεις μέσα έβγαλα αυτά τα περιστέρια που βλέπεις πάνω. Αυτά που μου έβαλε σήμερα και είδαμε. Άρα καλά είπα ότι έχουμε και αίμα από Μπαριάννη μέσα, έτσι. Έχουμε βεβαίως. Ό,τι έχουμε θα πρέπει να το τιμάμε και να λέμε την αλήθεια. Ναι. Τα περιστέρια από κάπου τα έχουμε βρει όλοι και από κάπου έχουμε πάρει. Καλό είναι λοιπόν να λέμε την αλήθεια και πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ήταν περιστεράς από τους καλύτερους. Γιατί να μην πω την αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Αυτό σε τιμάει να ξέρεις, γιατί πολλοί, εντάξει, δεν λένε τις καταγωγές τους. Καλό είναι. Βέβαια, θα προσθέσω ότι για μένα αυτός ο Χαβάς που είδα ήταν δικό σου, κατά δικό σου. Γιατί εσύ ο χειριστής και ο τόπος είναι αυτός. Από εκεί και πέρα λες και τις ρίζες τους όμως.
Γιατί δεν φυτρώσανε, από κάποιον τα πήρες. Όπως και αυτοί από κάποιον δεν τον έχουν λόγους, πάρει. Δεν έχω λόγους. Εγώ αναζήτησα τη συνέχεια στα Περιστέρια μου, μετά τον ψόφο που είχα το 18, ναι. Αναζήτησα τη συνέχεια σε Περιστέρια, τα οποία είχαν καταγωγή με εκείνο το Περιστέρι, ίδια καταγωγή με εκείνο το Περιστέρι του Λαΐνα. Μάλιστα. Ο Λαΐνας, από ό,τι ξέρω, όπως και ο συγχωρεμένος ο Μπαριάννης, είχαν πάρει Περιστέρια από τον Τίνο, τον Παπαλέξη. Άργυρο Πουλιώτικα. Άργυρο Πουλιώτικα, Περιστέρια. Τα οποία, να το πάω λίγο πιο πίσω. Ναι. Βολιώτικα, Περιστέρια. Ωραία. Σαντάμ, τα οποία ο καθένας τα εξέλιξε ανάλογα με το μυαλό που είχε και με τα θέλω του. Και με τις γνώσεις του. Και με τις γνώσεις του. Μπράβο. Εγώ όταν είδα τα Περιστέρια του Νίκου, του φίλου μου, από τη Σαλαμίνα, πήγε το μυαλό μου σε εκείνο το Περιστέρι. Μου είχε δώσει ο φίλος μου ο Θανάσης. Α, μπράβο. Σου έκανε το κλικ από τότε. Ναι. Το 96. Α, γεια σου. Και πάνω εκεί με το σκεφτικό αυτό προσπάθησα και έκτισα αυτά τα Περιστέρια. Άρα βρήκες αυτά που αναζητούσες. Εν ολίγης. Εν ολίγης, εγώ τώρα είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που με έχουν βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Τους είμαι ευγνώμων. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα Περιστέρια που έχω τώρα είναι τα καλύτερα Περιστέρια που είχα ποτέ. Μπράβο. Να το κλείσω τώρα εγώ. Και να συνεχίσεις ρε φίλε να τα έχεις, γιατί πίστεψέ με, αυτά θα σου δίνουν πάντα χαρές. Αλήθεια σου λέω. Γιατί και εμένα μου αρέσανε και θα κλείσω ακόμα με κάτι άλλο που δεν μπορώ να μην το πω. Και μόνο που έχεις Μπαριάννη μέσα να ξέρεις. Θα είσαι αρχηγός άρχοντας. Να σε καλά. Εντάξει, ρε Παναγιώτη. Γεια σου φίλε. Να σε καλά, γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια σου. Να είσαστε καλά όλοι σας. Γεια.